Ας παρακολουθήσουμε τώρα και τι έλεγε ο Γέρον Καλλίστρατος σε διάφορα τέτοια θέματα, όπως για τα θέματα περί χαράγματος, που πλην του πατρός Γαβρίλ που είναι στην Κουτουλμουσίου και του Γέροντα Ιεραρίωνος, οι άλλοι δυστυχώς δεν πράττουν όπως ακριβώς θέλει ο Χριστός, δηλαδή στην πράξη δεν είναι αυτό που λένε όχι στον Άμκα, όχι στο Αφημί, δεν το κάνουν στην πράξη, λυπούμεθα, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Να γιατί λοιπόν από φθόνο κατηγόρησαν εμάς, γιατί βγάλαμε το Γέροντα Καλλίστρατο. Αυτό δυστυχώς το κάνανε και οι αγιορείτες που αποτυχίζονται, γιατί δεν αποδέχονται το πάτριο ορτολόγιο ότι είναι το σωστό και ότι η εκκλησία του νέου παπικού είχε κάνει λάθος και στο πάτριο πλην του οικουμενισμού της Πανθρησκείας και του 666. Να δούμε τώρα τι έλεγε και ο Γέρον Καλλίστρατος για αυτό το θέμα περί του 666, δηλαδή περί του Αφημί, του Άμκα, ηλεκτρονικές κάρτες, διαβατήρια κτλ. Και πώς μας είπε και για το πάτριο και για το νέο αυτούς που έχουν πάρει και λένε στον κόσμο να πάρουν τα συστήματα. Τι θέση είχε? Σωστό, σωστό. Οι άνθρωποι που δεν θα πάρουν το 666 να φύγουν από τις πόλεις, τι να κάνουν, γέροντα, τι λέτε εσείς? Ας καθίσουν έως ότου να τους κόψουν τις στροφές. Άμα κόψουν τις στροφές, ή έτσι, ή αλλιώς, άμα τις κόψουν τις στροφές, γιατί να πεθάνουν μέσα στην πόλη και να μην πεθάνουν στα βουνά. Μάλιστα. Εμείς κάτω στον κόσμο έχουμε διάφορους συλλόγους που αγωνιζόμαστε ενάντια στο 666. Να συνεχίσει αυτός ο αγώνας, λέτε, να λέμε στον κόσμο έτσι, γιατί... Μόνο προσελητισμό δεν θα κάνετε, να μην αναγκάζετε τους ανθρώπους. Να μην το κάνουμε αναγκαστικά. Αναγκαστικό. Απλώς θα τους παρακαλάμε, θα τους λέμε εκείνο που χρειάζεται. Μάλιστα. Το σωστό. Από εκεί και πέρα έχουν ό,τι ακούεται, λέει το Ευαγγέλιο. Υπάρχουν και ορισμένοι επίσκοποι που ακόμα και με το πάτριο ορτολόγιο στο δε νέο δεν λένε τίποτα για το 666, ναι. Εκτός από ένα-δύο ιερείς, όπως είναι ο πατήρ Σάββας που κάνει τους εξορκισμούς και κάνα-δύο άλλοι. Στο δε πάτριο ορτολόγιο υπάρχει ο Χρυσόστομος ο Κιούσης και η σύνοδός του, ναι, που λέει ότι δεν υπάρχει το 666. Αν ήταν λέει θα το βλέπαμε εμείς, ενώ οι ζηλωτές πατέρες στο παρελθόν εδώ και μία 25ετία περίπου έχουν βγάλει εγκυκλίους και επιστολές που λένε κανείς να μην πάρει το 666. Okay. Εσείς τι λέτε για αυτόν τον επίσκοπο και για αυτούς τους επισκόπους που τον ακολουθούν και τους μοναχούς ακόμα στο Άγιο Όρος που τον ακολουθούν? Τι συμβουλές δίνετε? Καμία σημασία να μην πείσουμε, δώσουμε σε αυτά. Στον Κιούση, σε αυτά που λέει? Καθόλου. Θα κοιτάξουμε την παράδοση και εκείνα που γράψαν οι πατέρες, όχι προσωπικά. Γιατί ο Θεός δεν είναι προσωπολιτής. Και να ακολουθεί ο κόσμος τώρα αυτούς τους επισκόπους που τα λένε αυτά? Ο καθένας να τραβάει τη δουλειά του. Να μην ακολουθάει καθόλου. Δηλαδή αυτοί που του λένε να πάρει το εξάρτημα. Όχι. Να μην τους ακολουθεί. Τέτοιες συμβουλές είναι, είναι για. Πώς να το πω. Αυτές οι συμβουλές είναι για το. Για τα σκουπίδια που λέμε. Μάλιστα. Για τα σκουπίδια. Δηλαδή όσοι ακούσουν αυτές τις συμβουλές που είναι λάθος συμβουλές. Τι κίνδυνο θα έχουν άμα ακούσουν αυτούς τους επισκόπους που κάνουν αυτό το λάθος? Κίνδυνο σε ότι συναρμόζεσαι με τον Αντίχριστο. Και θα πάνε στην κόλαση? Αυτό το θέμα δεν έχω τη δύναμη να το εξετάσω, αλλά είναι βάση ότι δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό, μάλιστα. Διότι κατά τα γραφόμενα της Εκκλησίας μας δεν είναι σωστό. Μάλιστα. Εμείς μπορούμε να πάμε σε αυτούς τους επισκόπους να τους ελέγξουμε, να τους πούμε ότι κάνετε λάθος, να προσέξετε? Αν τους ελέγξουμε θα γίνουμε κακοί. Θα γίνουμε κακοί, μάλιστα. Μη ελέγχετε κακούς, να μην σας μισήσουν. Μην μισήσουν εσύ. Και τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, γέροντας, τι συμβουλή δίνετε στον κόσμο, στους χριστιανούς? Θα αποτραβηχτούμε. Θα αποτραβηχτούμε από αυτούς. Δηλαδή, όπως έχουν αποτυχιστεί από το Βαρθολομαίο, ναι, έτσι να αποτυχιστούμε και από αυτούς τους επίσκοπους του Πατρίου που έτσι λένε. Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Να κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Ούτε συμπροσευχή, ούτε να ζούμε μαζί τους, αν είναι δυνατόν. Να μην λέμε δεν πειράζει. Μπορεί να μας το προσφέρει η κυβέρνησή μας το δεν πειράζει, όχι. Δεν θα το φάνουν το δεν πειράζει. Διότι αυτός δεν είναι και θεόπνευστος το δεν πειράζει. Μάλιστα, το δεν πειράζει να στείλουμε το λαό στην κόλαση. Ακριβώς. Για το δεν πειράζει, όχι. Δεν πειράζει το να δεν πειράζει το άλλο και τότε τι πειράζει? Τώρα βγαίνουν οι κάρτες κοινωνικής ασφάλισης που λένε, οι κάρτες υγείας αυτές. Να μας ασφαλίσει ποιος? Ποιος? Η κυβέρνηση? Ποιος ασφαλίσει η κυβέρνηση?
Η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρει για τη σωτηρία του κόσμου καθόλου. Την ενδιαφέρει να κάνει το δικό της. Μάλιστα. Και προσφέρει κάτι ωραία δολωματάκια, γλυκά, και μέσα στα γλυκά βάλε και τα γκίστρι. Δεν το βλέπει ο λαός, αλλά το βλέπω εγώ. Το 666 εννοείται. Αυτό εννοεί. Μάλιστα. Όλα αυτά είναι δολωματάκια. Και γιατί δεν είναι τα πολύ... δεν πειράζει, τα δεν πειράζει, είναι δολωματάκια, το δεν πειράζει. Μου κάνανε πολύ παράπονα, γιατί λέει, είπατε για το Χρυσόστομο τον Κύριο που σας ρώτησα, εκείνος λέει δεν πειράζει να τα πάρετε τα διαβατήρια, τις κάρτες, τα αυτοίτες, μόνο έρθει ο Αντίχριστος. Αλλά δεν είναι μόνο ο Χρυσόστομος ο Κιούσης, γιατί πολλοί νομίζουν ότι εμείς λέμε μόνο για εκείνον. Τόσοι δεσποτάδες είναι και με το Πάτριο και με το Νέο, που λένε δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα, και λένε στον κόσμο να τα πάρει. Και όταν βγουν, μάλιστα, οι κάρτες κοινωνικής ασφάλισης, ποιος θα πει στον κόσμο σταματήστε, μην τις πάρετε. Δεν είναι δηλαδή μόνο εκείνος. Είναι πάρα πολύ. Άρα τι συμπέρασμα βγαίνει εδώ, τι πρέπει να λέμε στον κόσμο? Άμα του λένε οι επίσκοποι και οι ιερείς πάρτα, αυτά δεν είναι τίποτα. Όχι, όχι. Δεν ωφελεί. Να τους ακούσει ή να μην τους ακούσει? Όχι, όχι, όχι. Εννοείται και έχουν ηλικία και να κρίνουν. Άμα κρίνουν ότι συμφέρον είναι, καλύτερα να μην δεχτούν τίποτα. Διότι πιο κερδισμένος είναι εκείνος που... Εκείνος που νηστεύει, εκείνος πιστεύει, λέει κιόλας. Εκείνος που δεν νηστεύει, δεν πιστεύει. Και αν χάσουν τις δουλειές τους, τα σπίτια τους, τι γίνεται τώρα? Εφόσον γεννηθήκαμε για να υποφέρουμε, άμα το επιτρέψει ο καιρός, ας τα χάσουμε κι αυτά. Μέσα στο πρόγραμμα είναι. Να είναι ευλογημένο δηλαδή. Όπως έκανε ο Άγιος, ο Ιώβ. Ο πολύαθλος Ιώβου. Μάλιστα. Γέροντα, μπορείτε να μου πείτε κάποιο... Έχασε τις περιουσίες της, έχασε τα παλάτια του, τα έχασε όλα, και τελευταία μείνει αυτός και η κερά του. Άρα, ακριβώς... παράδειγμά μας τώρα για το 666 για τις κάρτες κοινωνικής ασφάλισης είναι ο Ιώβ. Ό,τι έγινε με τον Ιώβ. Ό,τι έγινε και όπου με πάει, τον Ιώβ. Όπου τα αφήσει ο Χριστός. Και τελευταία αρρώστησε και το σώμα του και έγινε και αυτός έτοιμος για τον τάφο. Μάλιστα. Μια πληγή από πάνω μέχρι κάτω του δώσε ο Θεός και δόξαζε δια της ασθένειάς του, εδόξαζε τον καλό μας Θεό. Μάλιστα, τον τρισυπόστατο Θεό. Τον έτσι ακριβώς πατέρα, πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Η αγάπη του καλού μας Θεού εν ασθενείας τελειούται. Μάλιστα. Τι συμβουλές μας δίνουν, σας έχουν πει τίποτα για μας? Προσέχει, να μεταφέρω στον κόσμο τώρα που γίνονται αυτά με τις να κάρτες. Να προσέχουν, να μην δέχονται τίποτε, να προτιμήσουν το σταυρό και από κάτω το θάνατο να βάλουν. Το σταυρό του Χριστού μας, το σταυρό του Χριστού μας, το την ομολογία δηλαδή, το σταυρό. Έτσι θα λέμε τώρα στον κόσμο, μήνυμα και από τους αόρατους ασκητές, ότι τίποτα κανένας να μην πάρει. Να μην δέχεται ούτε τους δεσποτάδες μας ακόμη. Το είπε Εκκλησία, το είπε ο Θεός, όχι. Το είπε Εκκλησία, όχι. Ταιριάζει αυτά που λένε οι δεσποτάδες με αυτά που λέει ο Χριστός? Δεν ταιριάζει. Ο Χριστός λέει ομολογία, αυταπάρνηση. Οι δεσποτάδες περισσότεροι λένε δεν πειράζει, πάρτε τα όλα. Έκασε το ζωσιλόγο. Ακριβώς, μάλιστα. Έκασε το ζωσιλόγιο. Αν μιλήσει ο δεσπότης, όχι. Σε αυτό το θέμα. Οπότε, αν τους πει ο Χρυσόστομος ο Κιούσης, είτε ο Μακάριος είναι, είτε από τη μεριά του Αυξεντίου, είτε η Ματρεϊκή, είτε στο Νέο ημερολόγιο, είτε ο Κυπριανός, δεν πειράζει, πάρτε τα. Όχι. Να μην πάρουν τίποτα. Όχι. Όχι. Συμφέρον να μην το πάρεις, παρά να το πάρεις και μετά. Στην κούλαση θα πάνε οι άνθρωποι. Αυτό είναι που φοβόμαστε. Και συγγνώμη να πεις, σε έχει μπερδέψει ο πειρασμός. Μάλιστα. Δεν οφείλει το συγγνώμη άμα πέσει στη λάσπη. Μάλιστα, ναι. Συμφέρον να μην πέσει στη λάσπη και να μην το πάρεις. Μάλιστα. Άμα πέσει στη λάσπη και μετά το συγγνώμη πάει σαν περίπατο. Δεν ωφελεί πλέον. Διότι γίνεται συνήθιο πλέον. Συνήθιο. Μάλιστα, γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη, γίνεται συνήθιο. Δηλαδή, γνώμη σε γνώμη, πάμε για το φούντο. Κατάλαβα. Γνώμη σε γνώμη, ναι, ναι, ναι. Του μυανού καταλαβαίνει, γνώμη σε γνώμη, πάμε στο φούντο. Έκαστος δώσει λόγο. Καλύτερα να φυλαχτούμε και ο κυβερνήτης να κοιτάζει τον εαυτό του και εμείς να κοιτάζουμε τον εαυτό μας. Μάλιστα. Πολύ ωραία, γέροντα. Ευχαριστώ. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Πολλοί λένε μπορεί ο χριστιανός να μαρτυρήσει σήμερα και με την ευλογία των αοράτων ασκητών που λέτε, που ναι, μας παραγγείλαν να μην πάρουμε τίποτα. Ούτε τον αριθμό φορολογικού μητροκοκίου, γιατί και αυτό έχει το 666. Ούτε συναναστροφή να κάνουμε με αυτούς. Με αυτούς που τα λένε αυτό που θα το πάρουν, ναι. Με αυτά. Ούτε τους αρχηγούς μας. Αν ο αρχηγός μας, ο δεσπότης μας πει ότι εγώ παίρνω την ευθύνη
πάρτε τις κάρτες. Να μην τα δεχτούμε. Γιατί ο κόσμος μπερδεύεται. Μπορεί να πει δεν τα είπε ο γέροντας, γιατί τώρα είναι οι κάρτες κοινωνικής ασφάλισης. Όχι. Διαβατήρια, θα βγουν ταυτότητες, υπάρχει ο αριθμός φορολογικού μητρώου. Και ένας γέροντας ζηλωτής μου είπε ότι όποιος δεν πάρει τις κάρτες κοινωνικής ασφάλισης, ναι, αν πεθάνει πάει μάρτυρας. Ναι, ναι, έτσι είναι. Μάρτυρας θα πάει. Έτσι είναι. Χριστιανικό μάλιστα, μάρτυρας. Να είναι ευλογημένο. Να το μεταβιβάστε, γιατί πολλοί χριστιανοί που θα τις πάρουν θέλουν στήριξη. Να πάρουμε και την ευλογία των ασκητών αυτών του Αγίου Όρους, να μας σκεπάζουν με τη βοήθεια του Χριστού και με την ευχή τους, να ομολογήσουν όλοι οι χριστιανοί, όλοι οι σύλλογοι. Δεν μιλάω προσωπικά μόνο για το δικό μας. Όλοι οι σύλλογοι που είμαστε και αγωνιζόμαστε ενάντια σε αυτά, όλους τους ανθρώπους αυτούς που ομολογούν να τους σκεπάζουν και να προσεύχονται για αυτούς. Να το κάνετε παράκληση, γέροντα. Γιατί μου το έχει πει πολλοί κόσμος αυτό. Θέλει προσοχή. Αυτή εδώ η παρελίτσα μου δεν δέχονται. Όσο επιτοπλίστο, δεν δέχονται. Ούτε κατά διάνοια να το βάλουμε ότι θα πάρω με ταυτότητες και το ένα τ' άλλο. Ό,τι προσφέρει η κυβέρνηση να μην το δεχτούμε. Να μην το δεχτούμε, μάλιστα. Γιατί είναι το αντίχριστο φυσικά. Να μην το δεχτούμε. Τα του Θεού το Θεό και τα του Κέσαρη Κέσαρη. Μάλιστα. Όσοι ανήκουν στο Θεό απαγορεύονται. Μας τα προσφέρει όποιος να είναι. Μάλιστα. Το Μαργαρίτη, άμα τον βάλουμε μέσα στη λάσπη, λογίζεται τη λάσπη κι αυτός. Δεν αξίζει. Δεν κάνει, απαγορεύεται. Δεν κάνει. Και να μας το προσφέρουν οι δεσποτάδες μας, να μην το δεχτούμε αυτό. Ότι παίρνουν την ευθύνη αυτή. Όχι. Αυτό είναι πολύ βασικό που λέτε, γέροντα. Πολύ βασικό. Απαγορεύεται. Γιατί θα πλανηθεί πολλοί κόσμος έτσι. Όχι, ναι. Ναι, να μην το δεχτούν καθόλου. Ούτε πλαγίως. Με κανέναν τρόπο. Να ομολογήσουμε τον Χριστό δηλαδή. Απευθεία, γιατί λέει ευθεία πείτε τα σουδούς αυτού, λέει. Μάλιστα. Ο καλό μας Θεός, Χριστός. Ο καλό μας Χριστός λέει ευθεία πείτε τα σουδούς αυτού. Μάλιστα. Το λέει ο προφήτης που τον εβάφτισε. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Λέει, μίζων των προφητών. Που... Ευθεία πείτε τα σουδούς αυτού. Μάλιστα. Αν δεν τα πείουμε ευθεία, ο καλός μας Θεός θα μας βάλει σε άλλη θέση. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ τον κόσμο, γι' αυτό σας ρωτάω αυτό. Γιατί πολλοί αναρωτιόνται, ναι, και εμείς όσο να είμαστε λαϊκοί. Οποιοδήποτε, ναι, και σύλλογοι, ναι, να είναι, ούτε εγώ θέλω να προβάλλω τον, ναι, εαυτό μου, ούτε διάφορους συλλόγους, ναι, ούτε, ναι, το δικό μας. Γενικά όλοι οι ίδιοι χριστιανοί είμαστε, για να μην γίνει και παρεξήγηση. Και άμα τα πω εγώ αυτά τα πράγματα, θα μου πούνε, ξέρεις, εσύ είσαι λαϊκός και τα λες. Πρέπει να τα ακούσουν και από το στόμα ενός γέροντα, ναι, Αγιορείτη, ο οποίος φρονεί όπως θέλει, ναι, ο Κύριος. Αυτά ακριβώς. Μου τα έχει πει η παρελίτσα μου εδώ, αυτοί οι πατέρες που βρίσκονται εδώ, οι Άγιοι Πατέρες, γιατί δεν είναι πατέρες, απλώς πατέρες, είναι Άγιοι Πατέρες. Τους έχει θεσπίσει η καλή μας Παναγία επί Αγίου Κωνσταντίνου, που φύγανε από εδώ οι οικογένειες που ήταν ειδωλολάτροι. Μάλιστα, ναι. Γι' αυτό ονομάστηκε και Άθος, γιατί το Άθος είναι ο Θεός των ειδώλων, ο Άθος, ναι. Εδώ το Αγίου Όρος. Και τότε που ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος, τις έβγαλε από εδώ, τις έστειλε κάπου κάτω στην Κόρινθο και συνάμα το Άγιο Όρος έγινε περιβόλη της Παναγίας, εννοεί περιβόλη των ψυχών. Μάλιστα, για να μένουν μοναχοί. Σωτηρίας. Αυτό εννοεί περιβόλη της Παναγίας, όχι τα δέντρα, ναι, περιβόλη ψυχών. Εμείς γέροντα τώρα κάτω έχουμε προβλήματα. Γιατί δεν ξέρω αν σας τα είπανε, η κυβέρνηση, ναι, όλα τα γνωρίζω, έβγαλε ένα νούμερο, ναι, το ΑΜΚΑ το λεγόμενο, που στο μηχανογραφικό σύστημα το δίνουν σκέτο σαν νούμερο στην αρχή, αλλά στο μηχανογραφικό σύστημα δουλεύουμε το 666 και αργότερα θα δώσουν, ναι, την κάρτα. Και πάρα πολλοί χριστιανοί έχουν αντιδράσει και τώρα ξεκινάμε αντιδράσεις και η Μονή Ιερά Μονή Εσφυγμένη, ο ηγούμενος ο γέροντας ο Μεθόδιος, μάλιστα, είναι ενάντια, μάλιστα, σε αυτά. Και κάτω άλλοι ιερείς είναι ενάντια, άλλοι λένε δεν πειράζει πάρτε τα. Και ο κόσμος, ξέρετε, αγωνία πάρα πολύ για αυτό το θέμα. Γιατί τώρα, εάν δεν πάρει τον ΑΜΚΑ, αυτό το νούμερο, δεν θα μπορεί ούτε να δουλέψει, ούτε να σύνταξη να πάρει, ούτε η αρθροφαρμακευτική περιθάλψη. Ούτε βιβλιάριο υγείας να ανανεώσει, ούτε τίποτα. Εδώ οι Άγιοι Πατέρες, το Αγίου Όρους, αυτοί που συζώ εδώ κοντά, πλησίο μου που λένε, αυτή εδώ δεκάδα, λέει ότι λέει αποκάλυψη. Από τη δωδεκάδα, συγγνώμη, από τους 2-12 ώρα τους γέροντες. Ναι. Λένε ότι να μην αποφεύγουμε αυτά τα εντολάς του καλού μας Θεού.
τα του Θεού του Θεού και τα του Κέσαρη Κέσαρη. Αν όμως χτυπάνε τα του Κέσαρη, παραδείγματος χάρη, χτυπάνε ενάντια στο Θεό της πίστης μας, καλούμαστε Θεό. Αν είναι δυνατό να βάλουμε μπροστά φράχτη. Αν είναι δυνατόν. Να σταματάμε σε εκείνα τα οποία δεν επιτρέπει η Εκκλησία μας. Άρα αυτά πρέπει να τα πάρει ο κόσμος. Οι αόρατοι γέροντες τι λένε. Να τον πάρουν ή όχι τον ΑΜΚΑ. Λένε ότι εφόσον η Αποκάλυψη λέει όχι και εμείς λέμε όχι. Κατά την Αποκάλυψη λέμε όχι του Αγίου Θεολόγου. Και λένε πολλοί τι θα κάνω, τι θα φάω, τα παιδιά μου, πώς θα ζήσω. Όχι, αυτό δεν μας απασχολεί. Θα πάμε μια ώρα πιο γρήγορα στον Παράδεισο και θα ξεκουραστούμε. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Ο Θεός δεν θα μας φροντίσει εμάς που δεν θα τα πάρουμε. Θα μας φροντίσει, όπως φροντίζει και εμένα που βρίσκομαι εδώ. Ακριβώς. Μια μεγάλη ερημιά. Δηλία, σε μια πανερημιά. Δηλία να μην έχουμε. Μάλιστα. Και άμα δεν έχουμε δηλία, ο καλός μας Θεός θα μας βοηθήσει. Διότι αδύνατα ανθρώπης, δυνατάστη παρά το Θεό. Λέει, είπα σε κάποιον εδώ είπα σε κάποιον, ότι όνομα δεν φέρω βέβαια, λέει, μα ρώτησε και του είπα και εγώ ότι δίχως φαγητό μπορούμε να ζήσουμε, δίχως Θεό όχι, διότι ο Θεός είναι που δίνει τις τροφές στη γη επάνω. Λέει, πώς γίνεται αυτό, μπορεί να μου το αποδείξεις. Πώς δεν μπορώ, λέω, να σου το αποδείξω, να σου το αποδείξω. Αγαπητέ μου φίλε, του λέω, λαϊκός αυτός ήταν. Mm. Σε μεγάλο αξίωμα ήταν, αλλά δεν αναφέρω το όνομά του. Και να σου το αποδείξω. Λένε, Άγιοι Πατέρες, αδύνατα ανθρώπης, δυνατάστη παρά το Θεό. Πιστεύεις τούτο? Πιστεύω, λέει. Αφού πιστεύεις, δεν χρειάζεται παραπάνω να εξετάζουμε τον καλό μας Θεό και τους Αγίους Πατέρες που μας τα αναφέρουν. Αδύνατα ανθρώπης, δυνατάστε παρά το Θεό. Όλα αυτή η λέξη τα έχει όλα μέσα. Μας καλύπτει αυτή η λέξη. Μάλιστα. Δύνατε ο καλός μας Θεός να μας τροφοδοτεί. Έχουμε πολλά παραδείγματα τα οποία, αν τα αναφέρω, θα θέλει χρόνο πολύ. Μπορεί να μας στρέψει ο Θεός, να στείλει δορυφόρο από τον ουρανό και να μας στρέψει. Οπότε δεν χρειάζεται να μελετάμε τόσο για την παρούσα ζωή όσο για τη μέλουσα. Διότι η παρούσα ζωή έγινε για τη μέλουσα. Μέλλον είναι ο Θεός. Και οι γυναίκες, λέει, που γριούλες που παίρνουν σύνταξη, γεροντάκια, σου λέει τι θα κάνω, λέει ο άλλος, μου λέει η μητέρα μου, λέει δεν μπορώ, πρέπει να πάρει τη σύνταξη. Ο άλλος λέει ο πατέρας μου. Ο άλλος λέει τι θα κάνω, δεν έχω τη σύνταξη, πώς θα ζήσω. Ο άλλος λέει πώς θα ταΐσω τα παιδιά μου, έχω 2-3 παιδιά. Θα τα θρέψει ο καλός μας Θεός. Έχει τη δύναμη, έχει δισεκατομμύρια δορυφόρους, αγγέλους, τους οποίους θα τους στέλνει τόσο μυστικά που δεν δύναται άνθρωπο να τα δει αυτά. Θα μας στρέφει δίχως τροφή. Θα είναι χορτασμένος ο άνθρωπος, δίχως να ζητάει τροφή. Όπως στρέφονται οι ψυχές στον ουρανό. Γιατί από εδώ θα γνωρίσουμε τον Παράδεισο, από την παρούσα ζωή, αγαπητοί μου φίλοι. Από εδώ θα τον γνωρίσουμε. Να σας ρωτήσω, όποιος πάρει αυτά τα τονάμκα και διάφορα άλλα τσιπάκια, σφραγίσματα, κάρτες με 666, μπορεί να αισθανθεί τον Παράδεισο από αυτή τη ζωή? Άμα τα πάρει αυτά. Ναι. Είναι φραγμός. Εμπόδιο είναι. Άρα δεν μπορεί. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα πνευματικό, με λίγα λόγια. Γιατί βγαίνουν οι πνευματικοί οι μισοί έξω, για μην σας πω το 90%. Γιατί βρήκαμε και τον ψευτό αρχιεπίσκοπο του Νέου Ημερολογίου, ο οποίος τον ερωτήσαμε τι είναι αυτά τα πράγματα, γιατί δεν κάνετε τίποτα, λέει δεν έχει καμιά θέση η Εκκλησία σε αυτά. Και κοροϊδεύε. Έχει. Καταλάβατε. Άρα το κόσμος που του λένε όλοι και στο νέο και στο παλαιό, καλά στο παλαιό αντιδρούν, εντάξει, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πολλοί που αντιδρούν. Έχει και με τον νέο ψυχούλιο στις οποίες... Ναι, είναι και αυτοί πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, ναι. Το ζητάνε αυτό. Την ένωση τη ζητάνε. Και μόλις τους πεις ότι να το πάρουν ή να μην το πάρουν, σου λέει πάρ' το.
θέλει σε αυτή την περίπτωση, θέλει προσοχή. Να μην τον ακούσουν. Να τους το πείτε ξεκάθαρα. Να ακούσουν ή να μην ακούσουν τον γέροντά τους, ή τον πνευματικό τους, ή τον επίσκοπό τους, ή τη σύνοδό τους που πηγαίνουν. Είναι ότι εφόσον οι εντολές του Θεού μας απαγορεύουν, ας σταματήσουμε. Πρέπει να αποτυχιστεί ο άνθρωπος από αυτή τη σύνοδο ή από τον δεσπότη. Παραδείγματος χάρη, ο Κυπριανός. Ναι. Λέει δεν πειράζει, πάρτε τα. Πρέπει όχι. Να κάτσει ο άνθρωπος να συνεχίσει. Να όχι. Καλά είναι να βάλουμε τελεία. Τέρμα δηλαδή με αυτό. Τέρμα. Μάλιστα. Μόνο αν θα αποφύγουμε από εκεί, να μην τους κατακρίνουμε και να μην τους κατηγοράμε. Να τα αφήσουμε στην κρίση του Θεού. Ναι. Δεν πρέπει όμως να έχουμε για αγάπη και αυτούς να τους λυπόμαστε. Θα έχουμε αγάπη και ομόνοια με τη διαφορά ότι να μην συμπλεκόμεθα με τα λόγια, διότι η ανθρωπότητα μπερδεύει και ύστερα έρχεται λογομαχία. Και είναι χειρότερο μετά. Να κρατάς το σταυρό, αυτή μια, το χέρι, και από την άλλη το σπαθί δεν γίνεται. Δεν γίνεται, όχι. Αλλά πρέπει να έχουμε αγάπη και με αυτούς, ας πούμε. Μας έχουν κάνει το λάθος. Ή έστω και χρήμα να είναι, εμείς θα δείξουμε το πρόσωπο του Θεού, της αγάπης. Μάλιστα, ναι, να τους αγαπούμε. Με τη διαφορά ότι δεν θα τους κάνουμε όλους παρέα. Απλώς θα τους αγαπάμε, αλλά δεν θα τους ακολουθάμε όλους. Μάλιστα. Λόγω που είμαι θα δύνατη και ασθενής. Να μην παρασυρθούμε. Εσείς εδώ στο Άγιο Όρος ή Αγιορείτε γενικά δεν έπρεπε να κάνετε κάποιες επιστολές, να στείλετε στους επισκόπους και μετά στην κυβέρνηση, όπως έκανε αυτός ο μοναχός. Αυτός έκανε την τέλεια δουλειά. Έγραψε σε όλη την κυβέρνηση, σε όλα τα υπουργεία και έγραψε και στους επισκόπους. Μάλιστα. Δεν έπρεπε εδώ όμως και άλλοι Αγιορείτες να το κάνουν αυτό. Γιατί δεν το κάνουν. Είναι ότι το μικρό πορτάκι πρέπει να μιλάει παραβολικά, όχι. Όχι αυτό που μιλάμε, να μιλάμε παραβολικά, όχι βριστικά. Όχι βριστικά, ελεγκτικά. Ελεγκτικά, ναι. Δεν μπορούμε να τους πούμε. Δεν το κάνουν όμως οι Αγιορείτες αυτό. Και κάνουν ό,τι κάνει ο Ιερώνυμος με τον νέο. Ναι. Παραβολικά, ναι. Μόνο βριστικά δεν κάνει. Όχι βριστικά. Είναι ορισμένοι που τα προτείνουν. Απάνω στη τους που λέμε, στη λαχτάρα τους. Να περασπίσουν το λόγο του Θεού μας, του Χριστού μας, μεταφέρουν και το νευρικό σύστημα, το οποίο δεν κάνει. Να το μεταφέρουμε, το θυμό. Κατάλαβα, το θυμό. Το θυμό, ναι. Όχι. Ο θυμός κάνει ζημιά απάνω στο δίκαιο γίνονται όλα τα κακά. Μάλιστα, κατάλαβα. Τα γνωρίζετε, ναι. Απάνω στο δίκαιο δεν κάνει να μεταφέρουμε το στόμα μας από ευλογία, να το μεταφέρουμε σε κρίση. Σε κρίση, ναι. Δεν κάνει. Μάλιστα, ωραία. Και θέλει προσοχή. Εδώ εγώ που κάθομαι, την κρίση την έχω αφήσει στο Θεό. Τι λέτε για αυτά τα θέματα? Ο εννοείτο, έχουν ό,τι ακουέτο. Έτσι τους απαντάω. Μάλιστα. Οι στάσεις μου τα έχει όλα μέσα. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα. Λέω, Χριστέ μου, γιατί δεν μιλάς τον Πιλάτο πολλές και του μίλησε μόνο 2-3 φορές του μίλησες. Η σιωπή μου προς απάντησή του. Λέει ο Χριστός μας. Οι στάσεις του που δεν απαντούσε στον Πιλάτο, λέει, η σιωπή μου προς απάντησή του. Αυτό εννοεί, ναι, ναι, ναι. Που ήταν σιωπηλός ο Χριστός μας έναντι του Πιλάτου. Ναι, ναι, αλλά να το πάρει ο κόσμος τον Άμκα, γιατί εμείς έχουμε τη γραμμή να μην το πάρει. Αν βάλουμε τώρα, καλά είναι να μην το πάρει βέβαια, διότι όλα αυτά είναι... Τα σφραγίσματα πάνω στα κουτιά, οι σκοσέβες... Όχι, 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 αυτά γέροντα, δεν καταλάβατε. Το ΕΚΑΜ, όλα αυτά... Το ΕΚΑΜ, αυτό, το ΝΑΜΚΑ, που είναι ο μοναδικός αριθμός. Είναι πρόδρομοι του Αντιχρίστου. Διότι από εκεί, από τα άκρα, θα ξεκινήσει και θα πάει και μέσα στην καρδιά. Δεν ξέρω αν σας είπανε, τώρα που βγήκε ο Παπανδρέου, ναι. Ήταν μια μεγάλη προδοσία των Ελλήνων που κάναν αυτό το πράγμα και βγάλαν αυτό τον προδότη τον Παπανδρέου, γιατί μάλιστα. Και πριν βγει. Είχε δηλώσει το Πασόκ, το οποίο το Πασόκ το χρηματοδοτεί ο Ρότσιλ, ο Εβραίος, ο αρχιεβραίος που είχε τις τράπεζες. Μάλιστα. Και ο Παπανδρέου είναι γνωστό ότι είναι εβραϊκής καταγωγής, ότι τον έχουν βάλει η Λέσχη Μπίλντεμπεργκ. Και είχε δηλώσει το Πασόκ ότι θα βγάλει τα εμβόλια ελεύθερα, που τα εμβόλια τα έχουν βγάλει για να δολοφονήσουν τον κόσμο παγκοσμίως. Εγώ δεν κάνω τέτοια. Εσείς τι λέτε, να κάνει ο κόσμος τα εμβόλια? Όχι. Και είπε. Εγώ κινούμαι από άνωθε. Και από αυτή την παρίτσα που είναι εδώ από πάνω στους αόρατους. Αυτή η αόρατη είναι ο πρόδρομος του αγαπητού μας Χριστού. Και μας τα απαγορεύει αυτά όλα. Καλύτερα, μια ώρα σε ελεύθερη ζωή, ας τα χάσουμε όλα. Για τον Άμκα λέτε, να μην πάρουμε και τον Άμκα. Άμκα, δεν ξέρω να το προφέρω, διότι... Ναι, ναι, δεν πειράζει. Και
είναι ότι αν τα αποφύγουμε αυτά όλα, λίγο καιρό θα υποφέρουμε. Μετά θα μας αναλάβει η καλή μας Παναγία και δεν θα υποφέρουμε. Γέροντα, με ρωτάνε πολλές μεγάλες κυρίες και οι κύριοι οι οποίοι έχουν συντάξεις, γιατί τώρα είναι αποφασισμένοι πολλοί να μην πάρουν τον ΆΜΚΑ. Ναι. Και πολλοί κόσμος, ο οποίος έχει οικογένεια, παιδιά, πολλοί λένε ότι θα τον πάρουν. Τι να κάνουμε, λέει, εσείς τι λέτε και οι αόρατοι γέροντες αυτούς που οι οποίοι λένε, αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Να μην το πάρουμε, διότι δεν μας ενδιαφέρει ούτε για τη σύνταξη, για τα συντάξεις, ούτε για το ΕΚΑΜ, ούτε καμία κίνηση ανθρώπινης πλευράς. Τίποτα να μην κάνουμε από αυτά. Τίποτα. Θα μας αρπάξει και θα χάσουμε βέβαια τις συντάξεις και τα ωραία της ζωής ταύτης και θα μας πάει σε άλλο τόπο η καλή μας Παναγία και θα μας στρέφει άνες πιέσεως. Τι να την κάνουμε τις πολυκατοικίες, τι να τις κάνουμε τις συντάξεις, τι να τα κάνουμε τα ωραία αυτά. Θα μας πάει σε άλλο τόπο το οποίο όπως είναι οι οικογένειές μας θα τις στρέφει. Όπως τρέφει σήμερα και μέρα η καλή μας Παναγία, αοράτος περισσότερο. Εγώ δεν έχω ανάγκη από τις τροφές, όσο έχω ανάγκη από το Λόγο του Θεού. Σας μιλάω συγκεκριμένα. Ζω, είναι τόσο περιορισμένος ο νους μου που θέλω να μιλάω μόνο για τον Χριστό. Τίποτα άλλο. Και άμα έρθει η ώρα αυτή, ο κόπος το χταίνει και μας πιέσουνε, θα σηκώσουμε τα χέρια μας ανατολικά και θα βρεθούμε σε άλλο τόπο της γης, το οποίο σήμερα ζουν πολλοί σήμερα. Πολλοί. Και όσο για τα παιδιά μας και για τις οικογένειες, θα τις στρέφει ο καλός μας Θεός από πάνω. Όπως έστρεφε τότε τους ανθρώπους που ήταν στην έρημο, 40 χρόνια στην έρημο, που τις έστρεφε, νομίζω, επί Αγίου Μωυσή ήτανε. Μάλιστα. Και έτσι ακριβώς θα μας στρέφει και εμάς, με το μάνα. Αυτή το μάνα θα δίνουμε στο παιδάκι την τοβάρα, θα την τρώει στο παιδάκι και θα το θρέφει ο Άγιος Άγγελος. Όπως θρέφει σήμερα πολλούς ανθρώπους που βρίσκονται και στο Άγιο Όρος και σε όλη τη γη. Μην δηλιάσετε. Ας τα αφήσουμε όλα, όλα στο Θεό. Όλα στο Θεό, πλήρη στο Θεό, πλήρη αυταπάρνηση. Θα σας ρωτήσω κάτι. Κάποιοι λένε έξω στον κόσμο, που είναι και ζηλωτές χριστιανοί, αλλά όμως λένε εντάξει δεν πειράζει, μόνο δεν θα πάρουμε εμείς το 666, δεν θα πάρουμε τις κάρτες, δεν θα πάρουμε τον αριθμό φορολογικού μητρού και δεν κάνουν ούτε καλά καθήκοντα, ούτε ασχολούνται πολύ με την προσευχή, πέφτουν σε άλλα τοπήματα, δεν πολεμάνε τα πάθη τους, κολακεύουν ορισμένα πάθη, παραδείγματος χάρη οι γυναίκες έχουν την φιλαυτία, την φιλαρέσκεια. Οι άντρες πάλι αφήνουν τα πάθη να τους να εξεγείρονται και δεν κυνηγάνε την προσευχή. Μα η προσευχή. Την ωραία προσευχή ειδικά να βιάζει, γιατί δεν μπορεί να κάνεις, εμείς λέμε, αγώνα τέτοιο νομολογιακό, χωρίς να έχεις και τον αγώνα των άλλων, την ορθοπραξία. Η προσευχή είναι που κάνει τα θάματα. Η προσευχή είναι το προσφέρουμε στον καλό μας Θεό και ο καλός μας Θεός ενεργεί δι' αυτής. Μάλιστα. Είναι καθρέφτης η προσευχή που το βάζουμε απέναντι στον ήλιο και πετάει αντανάκλαση η προσευχή. Την προσευχή τη δέχεται, είναι μεσητεία προσευχή. Μάλιστα. Τη δέχεται. Γίνεται και απευθεία, δίχως μεσητεία, αλλά το απευθεία ο κόσμος το έχει καταργήσει διότι το φοβάται. Το φοβάται και θέλει πλάγιο τρόπο. Έχουν πέσει σε προπαγάνδες διάφορα τέτοια στοιχεία στα πνευματικά, τα οποία δεν υπάρχει εμπειρία. Μάλιστα. Και αφού δεν υπάρχει εμπειρία, πέσανε μέσα προπαγάνδες για να και προσφέρουν άλλες τροφές πνευματικής απόψεως στο λαό για να κινούνται έτσι οι άνθρωποι για να σώνονται. Μάλιστα, αλλά αυτές οι τροφές τις οποίες προσφέρουν είναι επικίνδυνες, τις οποίες ξετροχιάζεται η ανθρωπότητα, ο λαός. Εσείς τι λέτε, μπορούν να κάνουν να γίνεται ο αγώνας μόνο για το θέμα του 666 χωρίς ο άλλος να κάνει αρετές? Τα προσφέρουν και λέει έτσι θα σωθεί ο κόσμος.
κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι έτσι, διότι άμα το πάρω με είδηση, ο καλός μας Θεός, τον καλό μας Θεό τον έχουμε βάλει λίγο στην πάντα, διότι το Θεό το θέλουμε να τον έχουμε όπως θέλουμε εμείς. Μάλιστα. Δεν γίνεται έτσι, διότι ο καλός μας Θεός εργάζεται πάντα μυστικά και πάντα με διάκριση, πάντα με αγάπη. Ενώ η ανθρωπότητα δεν τα γνωρίζει πώς λειτουργεί ο καλός μας Θεός τόσο μυστικά και θέλει να μας σώσει. Ενώ εμείς προσφέρουμε στο λαό με σκέψεις δικές μας. Μάλιστα. Το Θεό. Το Θεό τον προσφέρουμε με σκέψεις δικές μας. Εννοείται. Μάλιστα. Δηλαδή όπως θέλουμε εμείς, όχι όπως θέλει ο Θεός. Ναι. Το οποίο ο κόσμος αυτά ζητάει, να μην είναι υποπίεση, μα ο καλός μας Θεός θέλει, λέει, κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης. Να κακοπαθήσουμε, ναι. Όχι να καλοπαθήσουμε. Ο λαός δεν τα γνωρίζει όλα αυτά. Ενώ εμείς, εδώ οι μοναχοί, λέμε ότι όταν μας διαβάζει ο ιερέας και μας κάνει μοναχό, λέει ότι κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης, όχι καλοπάθησον. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Να κακοπαθήσουμε. Να κακοπαθήσουμε. Γέροντα, να σας ρωτήσω κάτι. Τώρα λένε ότι η εκκλησία του νέου ημερολογίου θα βγάλει απόφαση να πει στον κόσμο πάρτε τον ΆΜΚΑ, δεν πειράζει. Και ο κόσμος τώρα θα διχαστεί. Βγαίνουμε από τους συλλόγους τους δικούς μας και πολλοί επίσκοποι από εμάς και κάποιοι ιερείς από το νέο, όπως ο πατήρ Σαράντη Σαράντος, ο οποίος έχει κάνει μια φοβερή επιστολή ενάντια στον ΆΜΚΑ, και πολλοί παλιωμερολογίτες του πατρίου εορτολογίου, και λένε να μην πάρει ο κόσμος. Και θα βγει η εκκλησία του νέου ημερολογίου, από ό,τι πληροφορίες έχουμε, και θα πει στον κόσμο να τα πάρει. Γιατί 12 Οκτωβρίου κάνουν σύναξη. Μάλιστα. Τώρα τι θα γίνει, εμείς τι μήνυμα να δώσουμε στον κόσμο? Να ακούσει το μήνυμα της εκκλησίας αυτό ή να μην το ακούσει? Γιατί εμείς είμαστε της θέσης να μην ακούσει αυτό το μήνυμα που θα τους πει πάρτε το. Εμείς ή έτσι αλλιώς καλό είναι να μην κάνουμε καμία κίνηση ανθρώπινη. Μάλιστα. Απλώς να προχωρήσουμε με κλειστά τα μάτια δια τους ουρανούς. Να μην κινούμεθα από ανθρώπινη προστασία. Να τα αφήσουμε όλα. Αυτό είναι το πιο λογικό. Όλα να τα αφήσουμε. Ας χάσουμε και τις συντάξεις, ας χάσουμε και την περιουσία. Τα δε παιδιά μας, όσα αντέξουν και όσα δεν αντέξουν θα πάνε στον παράδεισο. Όσα αντέξουν θα τα πάρουμε αγκαλιά και θα, όπως είπαμε προηγουμένως, θα τα προστατέψει η Παναγία μας. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ο ελληνικός λαός τώρα έκανε το μεγάλο σφάλμα που σας είπα προηγουμένως και ψήφισε τον Παπαντρίου, ο οποίος δήλωσε ότι θα κάνει ηλεκτρονική διακυβέρνηση για να ελέγχει όλο το λαό με ένα νούμερο. Το δήλωσε και πριν βγει και τη δεύτερη μέρα που βγήκε. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο ο ΆΜΚΑ ή ο ΕΚΑΜ οι ηλεκτρονικές ταυτότητες. Αυτός θα φέρει και τα τσιπάκια σίγουρα. Όλα θα τα φέρει. Εσείς τι έχετε να πείτε σε αυτούς που τους ψηφίσανε και τη Νέα Δημοκρατία που έκανε τόσες ζημιές στον τόπο μας και τόσες προδοσίες Χριστού και Πατρίδος και το ΠΑΣΟΚ που τρέξανε μανιωδώς όλοι. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα έχει τυφλωθεί ο νους τους, έχουν έλεος. Τι γίνεται, είναι σαν προδότες του Χριστού και της Πατρίδος που τους ψηφίσαν αυτούς? Τίποτα δεν θα κάνουμε από ότι. Από ό,τι λέει η κυβέρνηση, η ανθρώπινη, δεν θα κάνουμε τίποτα. Όχι, άλλο σας ρώτησα. Αυτοί οι άνθρωποι που τους ψηφίσανε, ο λαός δηλαδή, τι ευθύνες έχει ενώπιον του Κυρίου που έκανε αυτό το σφάλμα? Έχει ευθύνη διότι βγάζει τα μάτια του μόνος του. Δηλαδή δεν θα περάσει χωρίς να υπάρξει κρίση. Είναι υπεύθυνος. Κάνει αυτός ο άνθρωπος τώρα που είναι. Αν μετανοήσουν, μπορούν να σταθούν. Ναι, αλλά δεν μετανοούν όμως. Λένε ότι πλανηθήκαν. Θα χάσουν αυτοί. Δεν είναι πλάνη. Κάνει να κοινωνάει ένας άνθρωπος τώρα που ψήφισε αυτούς τους προδότες. Καλό είναι να τον έχουμε σε απόσταση, για να καταλάβει μόνος του το σφάλμα του. Μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε. Δυστυχώς, γέροντα, η πλειονότητα του ελληνικού λαού δεν το καταλαβαίνει και είναι και θρησκευόμενοι και πάνε και βγάζουν αυτούς τους προδότες. Όχι, υπάρχει... Λυπούμεθα πάρα πολύ. Δεν γίνεται τώρα, αγαπητέ μου φίλε, να... Ο Θεός δεν συνταυτίζεται με τον Σατανά. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Έτσι είναι σήμερα η ζωή μας. Δεν έπρεπε. Δεν συνταυτίζεται ο Θεός. Όχι.
Οι αρχιερείς δεν έπρεπε να πούνε στον κόσμο. Μόνο μία μερίδα του πατρίου γύρισε και είπε στον κόσμο: μην πάρετε τον Άμκα και να μην ψηφίσετε καθόλου. Κανέναν. Και ένας ιερομόναχος γνωστός, σας δεν θέλω να πω το όνομά του γιατί μπορεί να μην το θέλει. Γνωρίζω ποιος είναι. Το γνωρίζετε, γύρισε και είπε: παραμονή των εκλογών, μην ψηφίσετε κανέναν. Και εκείνοι του είπαν: μα θα μας χαλάσεις, λέει, εμάς τη γραμμή μας που είμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί υπάρχει αυτή η αίρεση και πλάνη ότι η Εκκλησία λέει να ψηφίζει το κόμμα του Θεού που είναι η δεξιά, η οποία είναι όλοι μασόνοι, είναι προδότες, είναι οικουμενιστές, είναι μαζί με τους Εβραίους και χίλια δύο άλλα πράγματα. Αλλά δυστυχώς ο ελληνικός λαός, γιατί οφείλεται αυτή τη τυφλωμάρα που έχει, ας πούμε. Είναι ότι... να μην βλέπει τον εχθρό του και να ψηφίζει τον εχθρό του. Γιατί το γνωρίζει το κακό, το γνωρίζει, αλλά είναι θολωμένος πολύ ο νους του, στα συμφέροντα, στην παρούσα ζωή. Κινείται από την παρούσα ζωή. Εγώ κινούμαι από τη μέλουσα ζωή. Δεν κινούμαι από την παρούσα ζωή. Α, τώρα το κατάλαβα. Άρα τα κίνητρά του δεν είναι πραγματικά εν Χριστώ. Ας πηγαίνει στην Εκκλησία. Έχει το σταυρό στα χέρια, τον προσκυνάει. Κοινωνάει, αλλά... εξομολογείται όλα, κτλ. Όλα, αλλά ο νους του είναι θολωμένος. Είναι ο νους του θολωμένος. Διότι ήταν κάποιος μοναχός εδώ πέρα, έχει πεθάνει αυτός βέβαια. Και εκείνοι που τα έτσι προφορικά θέλω να σας το πω. Μάλιστα. Έκαναν πανήγυρι και ήταν κάποιος που ψυχικά ήταν ασθενής. Και τον κερνούσαν εκεί, λίγο κρασάκι που του άρεσε. Λέει, δώσ' του να πιει, λέει, δώσ' του να πιει. Και την ευχή ας τη λέει, από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί. Κύριε Σε Χριστέ, ελέησόν με ή ελέησόν ημάς. Αλλά λέει την ευχή από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν πιάνεται η ευχή αυτή. Δώσ' του να πει μέσα από το μεθύσι, δεν πιάνεται ο λόγος του Θεού. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι που ψηφίσανε αυτούς τους προδότες άκυρα, και θα γίνουν αιτία είναι. Άτκυρες και οι προσευχές τους και η Αγία Κοινωνία, άκυρα. Όλα άκυρα είναι. Βγαίνει ο λόγος του Θεού μέσα από το μεθύσι. Άμα βγαίνει ο λόγος του Θεού μέσα από το μεθύσι, είναι άκυρο. Δεν πάει... επάνω. Μένει εδώ στα επίπεδα της γης μένει. Μια θεωρία είναι. Η ζωή μας είναι θεωρία. Εγώ έβγαλα το... Η ζωή μας, η παρούσα ζωή είναι να βγάλουμε συμπέρασμα το Χριστό. Αγαπητοί μου χριστιανοί. Από την παρούσα ζωή είναι να βγάλουμε συμπέρασμα το Χριστό. Γι' αυτό γεννηθήκαμε και γι' αυτό ζούμε. Να βγάλουμε συμπέρασμα το Χριστό. Διότι... το περιβάλλον έγινε για τον άνθρωπο και ο άνθρωπος για τον Χριστό. Να μην μας κινεί τίποτα από το περιβάλλον. Ούτε η σοφία των ανθρώπων, τίποτα. Όλα αυτά, όσο και να λέμε Κύριε Σου Χριστέ ελέησον ημάς ή ελέησον με, δεν ωφελεί άμα ο νους του ανθρώπου είναι θολωμένος. Αυτό συγκεκριμένα για τους πολιτικούς που ψηφίσανε. Ναι, ο ναι. Κόσμος που ψήφισε τους πολιτικούς αυτούς τους προδότες. Ναι. Άρα είναι θολωμένος ο νους τους και πλέον η ενέργεια της Θείας Χάριτος δεν ενεργεί επάνω δεν τους ενεργεί, πλέον. Όχι. Γιατί είναι σαν προδότες, σαν Ιούδες. Θέλει να καθαρίσω με τον εσωτερικό άνθρωπο. Μάλιστα. Διαμέσω της προσευχής. Αν δεν του καθαρίσω με διαμέσω της προσευχής, διαμέσω της προσευχής, διαμέσω του λόγου του Θεού είναι προσευχή. Αγαπητοί μου χριστιανοί, η λέξη προσευχή είναι ο Χριστός. Και μάλλον θα σας πω ένα το οποίο δεν πειράζει, θα το γράψω με αυτό. Μάλλον έχει πέσει πολύ χρήμα υπέρ του λαού για να το ψηφίσουν. Α, τα συμφέροντα δηλαδή. Έχει πέσει πολύ μέσα, έχουν τρέξει αυτοί οι μεγάλοι, έχουν τρέξει στο λαό, ξέρετε. Θα σας δώσω με τόσα εκατομμύρια να με ψηφίσετε. Μάλιστα. Έχουν πέσει πολύ χρήμα για να, όπως τότε με το Χριστό μας, που οι αρχιερείς πίεσαν το λαό, ενώ ο λαός ήταν αθώος. Αθώος ήταν ο λαός. Και πιεζόμενοι από τους αρχηγούς, από τους αρχιερείς, να σταυρώσουν το Χριστό μας. Πιεζόμενοι, εσταυρώσανε το Χριστό μας. Ενώ ο λαός δεν ήθελε κατά βάθος. Έτσι και ο λαός σήμερα της Ελλάδος δεν θέλει κατά βάθος. Αλλά πιεζόμενοι από αυτούς κρυφά. Τα συμφέροντα. Κρυφά βέβαια, τα συμφέροντα. Να μην χάσουν τη σειρά τους. Είπανε το ναι. Σε ψηφίζομαι.
Αλλά αυτό το ναι πρέπει να το πάρουν πίσω, αν θέλουν να δουν το πρόσωπο του Θεού. Τώρα είναι αργά όμως, γιατί αυτός θα επιβάλλει τα σφραγίσματα κανονικά. Είναι χειρότερος από τον άλλον, τον Καραμαλή. Βρήκε έδαφος ο Σατανάς τώρα. Ο Αντίχριστος βρήκε έδαφος. Και αυτή, εγώ άλλη μια ερώτηση πολύ σημαντική, Γέροντα. Και αυτοί όλοι τώρα που ψήφισαν, θα τους φωτίσει ο Χριστός να πούνε όχι στο σφράγισμα? Τη στιγμή που τον πρόδωσαν με αυτόν τον τρόπο. Όχι. Δηλαδή, θα πάνε για σφράγισμα? Όχι. Όχι, πάει το πράγμα. Την ημέρα την κάνανε νύχτα και τη νύχτα ημέρα. Πάει το πράγμα στα τυφλά τώρα. Κάνουν ομολογία, πιστεύουν τον Θεό στα τυφλά. Στα τυφλά. Δεν ωφελεί αυτό, αγαπητοί μου χριστιανοί, δεν ωφελεί. Και οι αρχιερείς που δεν ειδοποίησαν τον κόσμο να μην ψηφίσει αυτούς τους δύο, δεν θα δώσουν και αυτοί λόγο? Θα δώσει λόγο. Έστω και ορθόδοξοι να είναι, θα δώσει λόγο. Δεν ωφελεί να πιστεύω με τον Θεό. Πολύ φρικτό πράγμα αυτό. Το πουλάκι έχει δύο φτερά και πετάει. Και ο άνθρωπος έχει δύο ποδιά και πετάει και υπερπατάει. Και ο λόγος του Θεού είναι θεοπραξία. Λόγο και ενέργεια έχει ο Θεός. Δεν είναι, αγαπητοί μου χριστιανοί, ο Θεός δεν θεωρείται παρά βιώνεται. Άμα βιώνεται είναι σαν να θεωρείται. Λάβετε μέτρα υπομονής και προσέχετε, βλέπετε πως ακριβώς περιπατείτε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Μην κάνετε ως άφρονες, ως σας είναι ένες. Είναι στα αρχαία ελληνικά αυτά, τα ξέρετε. Λίγα. Μην κάνετε σαν τρελή των τρελών. Βρήκε ευκαιρία, διότι ο λαός έχει βγάλει ένα συμπέρασμα από την παρούσα ζωή, όχι από τη μέλουσα. Αν μου πεις, το Θεό τον εβλέπουμε και τον ακολουθάμε. Όχι, δεν τον εβλέπουμε, τον βιώνουμε. Άμα τον βιώνουμε, είναι σαν τον εβλέπουμε. Μην κάνουμε έτσι εναντί του καλού μας Θεού. Θέλω να προσέχουμε. Βλέπετε πώς ακριβώς περπατείται, λέει ο Θεός, ο Απόστολος Παύλος. Εγώ βλέπω με την ψυχή, δεν βλέπω με το σώμα. Ο λαός περισσότερο που τον ψήφισε έχει μέσα στην καρδιά του το περιβάλλον της παρούσης ζωής. Εγώ έχω στην καρδιά μου τη μέλουσα ζωή. Κινούμενος από τη μέλουσα ζωή και σας μιλάω, αγαπητοί μου χριστιανοί. Έτσι ακριβώς θα κάνετε κι εσείς. Η προσευχή αρμόζει στο Θεό. Άμα πατήσω με το κουμπάκι είτε την προσευχή είτε το λόγο του Θεού στον ουρανό, θα ανοίξει η διάνοιά μας και θα βλέπουμε τόσο καθαρά που τα μάτια αυτά που βλέπουμε σήμερα πάνε στην πάντα, μπροστά στο νου του ανθρώπου. Εγώ βλέπω με το νου, δεν βλέπω με τα σαρκικά μάτια τόσο πολύ, όσο με το νου. Διότι ο νους φωτίζεται του ανθρώπου και το φως της γνώσεως το έχει ο Θεός. Ας μιλάμε μόνο το Λόγο του Θεού. Και άμα πατήσω με το κουμπάκι ή το Λόγο του Θεού στους ουρανούς, αμέσως θα ανοίξει η διάνοιά μας και θα βλέπουμε τόσο καθαρά. Αλλά είναι ο νους του λαού, είναι θολωμένος τόσο πολύ που από το περιβάλλον της παρούσης ζωής. Γι' αυτό εψήφισε αυτό το κίνημα. Διότι είναι θολωμένος από την παρούση ζωή. Αν κάνανε προσευχή ο περισσότερος λαός, ο ελληνικός λαός προς το Θεό, δεν θα πάθαινε αυτά τα χάλια σήμερα. Αλλά επειδή η Αποκάλυψη λέει ότι θα τα πάθουμε. Θα τα πάθουμε, διότι ο λαός κινούμενος από την παρούσα ζωή, όχι από τη μέλουσα. Η παρούσα ζωή έγινε για τη μέλουσα, αγαπητοί μου χριστιανοί. Έτσι είναι. Είμαι τόσο ευτυχισμένος που από την παρούσα ζωή έβγαλα συμπέρασμα τον Χριστό. Αυτός μιλάει σήμερα, δεν μιλάω εγώ, μιλάει ο Χριστός διε μου. Δεν ζω εγώ, ο Θεός ζει εν εμή. Ούτως έχει αλήθεια. Ποιος? Ο Απόστολος Παύλος. Έχει τα πρωτεία των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Πατέρων. Διότι το αξίζει. Το αξίζει να έχει τα πρωτεία. Τώρα αυτή η αντίχριστη κυβέρνηση που έχει βγει επάνω, γιατί όλοι οι κυβερνήτες, η Διαμαντοπούλου, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Παπανδρέου και κάποιοι άλλοι και από τη Νέα Δημοκρατία είχαν πάει στη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ, αυτή που ελέγχει ο Ρότσιλ και ο Ροκφέλλερ, και κανονίζουν τις πολιτικές τύχες όλου του πλανήτη. Εμείς τώρα ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτούς.
Όπως λέει ο Άγιος Βασίλειος, ο άνθρωπος έχει τρεις εχθρούς. Ναι. Πρώτο έχει τον εαυτό του. Ναι. Αλλά λέει όχι, λέει για τους αιρετικούς, τους εκάστοτε κυβερνήτες και τους Εβραίους ή τους Μασόνους, οι οποίοι είναι αντίθετοι στον Χριστό. Αυτοί οι κυβερνήτες τώρα είναι εχθροί δικοί μας, γιατί μας επιβάλλουν να αρνηθούμε τον Χριστό διαμέσου αυτών των ηλεκτρονικών συστημάτων. Τι συμβουλή να δίνετε στον κόσμο και σαν μαζικό κίνημα που προσπαθούμε να κάνουμε, να είμαστε όλοι οι χριστιανοί ενωμένοι εναντίον του 666, ναι. Και ευτυχώς πολύ λαός το έχει καταλάβει, ειδικά μέσα από το Πάτριο, δόξα τω Θεώ, και το καταλαβαίνουν και νέοι ημερολογίτες, αλλά θα υπάρχει και μεμονωμένη σύγκρουση. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, θα πηγαίνουν άνθρωποι στις υπηρεσίες τους και θα τους λένε: θα το πάρεις, όχι. Και θα ομολογεί ο άνθρωπος και θα λέει: εγώ είμαι χριστιανός ορθόδοξος, αρνούμαι να τα πάρω αυτά τα πράγματα. Έτσι. Είστε του Αντιχρίστου. Τι συμβουλές δίνετε σε αυτούς τους ανθρώπους που αρχίζει πλέον η μάχη κατά μέτωπον με τους εχθρούς του Χριστού μας και της πατρίδος μας? Να μην κάνω τίποτα από αυτά που ζητάει η κυβέρνηση. Ό,τι είναι. Ό,τι ζητάει η κυβέρνηση, να μην το κάνουμε. Καθόλου. Μάλιστα. Τίποτα. Να κάνουμε ό,τι λέει η κυβέρνηση του Θεού. Η κυβέρνηση του Χριστού μας λέει τα εξής, ότι εμείς θα ακολουθάμε καθαρά τον Χριστό. Όχι την κυβέρνηση την ανθρώπινη. Μάλιστα. Ακούσατε τώρα, αγιορείτες, εσείς που είστε αποτυχισμένοι και λέτε ότι δεν θέλετε τον Πατριάρχη, ή εσείς που δεν θέλετε να αποτυχιστήκετε για να μην χάσετε τα ωραία κελάκια σας στα Άγιο Όρος. Βλέπετε τι λέει ο Γερόντος ο Καλλίστρατος, βλέπετε τι, που μεταφέρει και τι μας είπαν οι αόρατες κοιτές. Τίποτα να μην πάρουμε. Ακούτε, αγιορείτες, που λέτε ότι είστε υποτυχισμένοι, ακούστε τα κι εσείς μνημονευτέ που χρησιμοποιείτε τις κάρτες τραπέζης, που δεν τρεπόσαστε που έχετε το μηχάνημα συναλλαγής καρτών του Ρότσιλ και σε μερικά μοναστήρια έχετε και στην Τράπεζα Πειραιώς. Τα ακούσε εσύ, Μεσεδάκη, που μας κοροϊδεύες τότε για το 666. Είδες πιανού τα σχέδια εξυπηρετείς. Τώρα βγαίνει και το άλλο βίντεο για να δείτε ότι είσαστε όλοι πιλότοι. Ξέρετε ποιο πιλότο έχετε? Ο διάβολος σας πιλοτάρει. Όταν λέτε αντίθετα από το Άγιο Καιρό Ευαγγέλιο, όποιοι και να είσαστε. Και εσείς που κάνετε αυτή την προπαγάνδα κατά του πατρίου και ενάντια σε αυτούς που αγωνίζονται επειδή θέλουν, δεν θέλουν ούτε γιώτα και κεραία να καινοτομηθεί το Ευαγγέλιο, ούτε θέλουν να πάρουν το 666 υπό μορφή να φημεί άμκα, και ειδικά το φερέφωνο σας ο Μεσεδάκης. Λοιπόν, εσείς ακούστε τα αυτά και θα δείτε τι λόγο θα δώσετε στη Δευτέρα παρουσία. Γιατί εσείς δεν είπατε ποτέ σας, έτσι δεν είναι, Μεσεδάκη? Έτσι δεν είναι, αγιορείτες της Καψάλα? Είπατε ποτέ σε κανέναν να, όταν κοινωνάει, να μην πάρει τον άμκα? Ποτέ σας δεν το είπατε. Τους είπατε ότι δεν πρέπει να έχουν τα χαράγματα του Αντιχρίστου απάνω τους και να παίρνουν Αγία Κοινωνία. Γιατί να το πείτε, αφού δεν το πιστεύετε? Λοιπόν, τι γίνεται, Γέροντα Γαβρίλ, δεν πρέπει να τα πούμε έξω από τα δόντια τα πράγματα? Εσείς γιατί δεν το λέτε, γιατί επιμένετε και λέτε Εκκλησία είναι το νέο ημερολόγιο, ενώ έχει κήρυξει του κόσμου τις αίρεσεις και έχει κάνει τόσες βλαστημίες? Λοιπόν, είδατε τι είπε ο Καλλίστρατος, γι' αυτό λοιπόν κανονίστε, πάρτε την πορεία σας, διορθωθείτε, μετανοήστε, γιατί η Παναγία θα επιτρέψει και θα σας διώξουν από το περιβόλι της. Γιατί αν πράγματι είστε άξιοι και πραγματικοί υπηρέτες της, δεν θα το επέτρεπε αυτό. Προσέξτε και μετανοήστε.